μας, τη σκο. Το τυράκι σήμερα που φτιάχνουμε, είπαμε, είναι το κρασοτήρι και γίνεται από γάλα, χρόβιο και κατσικίσιο. Έρχονται λοιπόν το πρωί στην οδρόφη μας, παίρνουμε το γάλα από την άλλη ή τους άλλους, είναι πιο μικρή και δεν μπορείτε να δείτε. Παραλαμβάνουμε το γάλα, από εκεί φιλτράρεται και έρχεται στο χώρο παραγωγής. Επόμενο μέσα στο χώρο παραγωγής, ένα από τα βασικά μηχανήματα είναι αυτό που λέγεται παστερίωση. Η παστερίωση είναι λοιπόν ένα είδος βρασμού. Εκεί βράζουμε το γάλα και σκοτώνουμε τα παθογόνα μικρόβια για να είναι καθαρό το γάλα να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε. Αφού λοιπόν το παστερίωσουμε το γάλα, το οδηγούμε σε ανάλογα στους χώρους που θέλουμε να παράξουμε κάποιο προϊόν. Σήμερα λοιπόν το προϊόν που φτιάχνουμε το κρασοτήρι, οδηγούμε το γάλα και το φέρνουμε εδώ, σε αυτό εδώ το μηχάνημα που λέγεται φίλτρα. Εδώ λοιπόν, αφού είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία το γάλα, του βάζουμε το προϊόν, την πίτα ή που λέμε πιτιά. Εκεί λοιπόν θα πήξει το γάλα και γίνεται αυτή η μαγική ιδιότητα. Γιατί ξέρετε, δεν κάνουμε μόνο οι μάγοι οι μαγικά, κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Από γάλα λοιπόν που είναι υγρό, το δίνουμε μια στερεή μορφή. Αφού λοιπόν περάσει ένα συγκεκριμένο χρόνο και πήξει το προϊόν, το πιάνουμε και το κόβουμε. Όταν το κόψουμε, γίνεται ο διαχωρισμό του τυριού με το τυρόπιτο. Εδώ πέρα βλέπετε μέσα είναι και τα άσπρα κομματάκια που είναι το τυρί μα και το κίτρινο είναι το τυρόπιτο. Με το τα άσπρα και το λαμπάκι είναι το τυρί, το άλλο που μένει είναι το τυρόπιτο και πιάνουμε την λιτσίνα και το αγκότυρο. Φρέσκο, φρέσκο. Φρέσκο, φρέσκο τυρί. Πώς γίνεται να με το τυρί? Ορίστε. Θα πάμε για μονή. Για να δείξει η κυρία Μαρία πώς να γεμίζει τα καλουδάκια. Για να δούμε.